μυθάκια και τα ψέματα, φτάσαμε μια ανάσα πριν την υπογραφή του σχεδίου ανάπτυξης. Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στο σχέδιο ανάπτυξης, η Παγκή Διακίνηση Πολιτών διοργανώνει το επόμενο. Με την αποδοχή του σχεδίου ΑΝΑΝ, η Τουρκία παίρνει άμεσα όλα όσα απέτησε. Εμείς αγοράζουμε ελπίδα. Εμείς θα προσδοκούμε στην καλή πίστη της Τουρκίας. Χωρίς καμιά διεθνή εγγύηση. Χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία να υπάρχει πια. Δεν έχει σχέση ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει σχέση με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει σχέση με ό,τι η Ευρώπη πρεσβεύει. Γιατί 510 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών να έχουν δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης και εμείς όχι. Κυρώ όχι στο σχέδιο ανάπτυξης σε κομματική εκδήλωση στη Λεμεσό που πραγματοποίησε η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών. Γιατί 510 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών να έχουν κατοχυρωμένα τα περιουσιακά τους δικαιώματα και εμείς όχι. Θα μας μετρήσουν καλύτερα, γιατί η αξεπρέπεια ενός λαού δεν μετρέται με τον πήγη των ποσοστών. Αυτό είναι το όραμά μας, μια ενιαία δημοκρατική ευρωπαϊκή Κύπρο. Αποκαθιστά και προστατεύει το σχέδιο ΑΝΑΝ τα δικαιώματα της περιουσίας, της ελεύθερης διακίνησης και της εγκατάστασης. Θέλουμε ένα δυνατό όχι! Καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα. Σε καλό να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου. Σε καλό να πεις στις 24 του Απριλίου ένα δυνατό όχι. Οι Έλληνες της Κύπρου έπαψαν να είναι δούλοι εδώ και πολλά χρόνια. Ας μη αναζητούμε από διοπομπαίους στράβους. Η τύχη μας βρίσκεται στα χέρια μας. Άλλοι δεν καθορίζουν την τύχη μας, εμείς θα πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας.